Και Μάριε, σε περίπου ένα τέταρτο στο προεδρικό ο κύριος Στιούαρτ για να δούμε και το κομμάτι του Κυπριακού, σημαντική συνάντηση, σωστά? Ακριβώς. Σε περίπου ένα τέταρτο θα είναι εδώ ο ειδικός αντιπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα για το Κυπριακό και επικεφαλής της UNFICIP, Colin Stewart, και αυτή η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στα όσα τεκταίνονται το τελευταίο διάστημα σε σχέση με τις καινοφανείς, μπορούμε να πούμε, προτάσεις τις οποίες προτίθεται να καταθέσει ο Ερσίν Τατάρ, προτάσεις για τις οποίες έχει προειδιάσει με την επιστολή την οποία απέστειλε την προηγούμενη εβδομάδα στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, την δυσέλιδη επιστολή σε ιδιαίτερα, μπορούμε να πούμε, προκλητικό ύφος γραμμένη αυτή. Ο Colin Stewart πραγματοποιεί αυτή την συνάντηση και ακολούθως θα έχει και συνάντηση και με τον κατοχικό ηγέτη εν ώψη και τη συζήτηση στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού για την ανανέωση της θητείας της ειρηνευτικής δύναμης. Μια συζήτηση η οποία στην βάση της έκθεσης, όπως πάντα με βρετανική γραφίδα αυτή η έκθεση, θα συζητηθεί και θα υπάρξει το ψήφισμα για ανανέωση της UNFICIP. Πάντως, πληροφορίες που φτάνουν από τη Νέα Υόρκη αλλά και από διπλωματικές πηγές αναφέρουν ότι αυτή την φορά για ακόμη ένα εξάμηνο η βρετανική γραφίδα στην έκθεση αυτή όχι μόνο τηρεί ίσες αποστάσεις αλλά σε κάποιες περιπτώσεις κάποια εδάφια αυτής της έκθεσης θεωρούνται ότι είναι ετεροβαρείς, ιδιαίτερα ετεροβαρείς για την δική μας πλευρά. Από ό,τι πληροφορούμαστε δεν υπάρχουν ξεκάθαρες αναφορές οι οποίες να καταδικάζουν τις προκλήσεις της τουρκικής πλευράς στην Αμόχωστο. Απλώς αυτές καταγράφονται. Όλα αυτά βέβαια, υπάρχουν πληροφορίες ότι υπήρξαν ενοίξεις προς την Λευκωσία ότι θα πρέπει να υπάρξει αυτή η πολιτική των ίσων αποστάσεων, λαμβάνοντας υπόψη σύμφωνα πάντως με τους Βρετανούς και τις εξελίξεις στην Ουκρανία και το γεγονός ότι δεν πρέπει η Τουρκία να προκληθεί για περαιτέρω, ίσως εννοούν ότι γίνεται ένα βήμα ακόμη για να διατηρηθεί άγκυρα στο στρατόπεδο, το δυτικό στρατόπεδο, και να πάψει να παίζει αυτό, να τηρεί αυτή την επαφοτερίζουσα στάση, δηλαδή και με την Μόσχα αλλά και με το ΝΑΤΟ. Επίσης ο πρόεδρος Αναστασιάδης, από ό,τι πληροφορούμαστε, θα είναι ξεκάθαρος σε ό,τι αφορά αυτές τις προτάσεις τις οποίες προτίθεται να καταθέσει ο Ερσίν Τατάρ, και όπως μεταδώσαμε και από την προηγούμενη εβδομάδα σε ρεπορτάζ, θα κινούνται στο μοτίβο το πάγιο των τελευταίων μηνών της Τουρκίας για δύο κυρίαρχα κράτη με σχέσεις καλής γειτονίας. Θα αφορούν και το θέμα και τον τομέα της ενέργειας. Ότι αυτές οι προτάσεις, θα τονίσει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, δεν γίνεται σε καμία περίπτωση να γίνουν αποδεκτές. Και επίσης, όπως δήλωσε και δημοσίως την προηγούμενη εβδομάδα σε δηλώσεις του, καλύτερα θα είναι αυτές οι προτάσεις, εάν κινούνται σε αυτό το πλαίσιο, καλύτερα θα είναι, μάλιστα, να μην κατατεθούν καν. Λοιπόν, θα τα πούμε ανά πάσα στιγμή. Ευχαριστούμε τον Μάριο Αδάμου.